ο λαός του Ολυμπιακού. Λέω ψέματα. Πάμε να μιλήσουμε και πες ό,τι θέλετε. Εγώ ό,τι είχα να πω, το είπα. Και δεν το λέω να τα ακούσετε. Ο Θεός να σας φωτίσει, να κάνετε ό,τι θέλετε. Απλά με βρίζετε το σήμα που έχετε γεννηθεί και γίνατε Ολυμπιακοί. Ναι. Καλησπέρα, Τάκη. Ναι. Όνομα. Γιάννης Αβολέας, Μπίρνη. Ναι, ομάδα. Ολυμπιακός. Για πες. Να σου πω, ρε Τάκη. Δύο-τρία πραγματάκια. Καταρχάς, πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι το Μαρινάκη. Τι έκανα? Έχει κάνει μεγάλο καλό στον Ολυμπιακό. Δεν έχει σημασία αν το γουστάρεις, αν το γουστάρω εγώ, αν γουστάρω περισσότερο τον Κόκαλη, τον Ταϊφάη, οποιονδήποτε. Ο Μαρινάκης έχει κάνει καλό στον Ολυμπιακό. Συμφωνούμε σε αυτό? Συμφωνούμε. Ωραία. Κάποια πράγματα που εγώ δεν καταλαβαίνω. Να τα συζητήσουμε να μου πεις. Τι? Ποιο το νόημα, ρε Τάκη, να έχουμε τόσα χρόνια τρία δεξιά εκτρέμ και να μην κάνει κανένα διαφορά? Δηλαδή παλιότερα είχαμε ένα Καλέτσι και την αλλαγή του τη θυμόμαστε. Ναι, ναι, άκουσε με. Σε αυτό έχεις δίκιο. Φύγανε παίχτες καλοί και δεν πήρε καλούς παίχτες. Και δεν φταίει μόνο ο Μαρινάκης. Φταίει και ο άλλος που δεν έλεγε πάρε μου αυτόν. Φυσικά δεν φταίει μόνο ο Μαρινάκης. Απλό ο Μαρινάκης είναι η κεφαλή. Δηλαδή του είπε, συγγνώμη, περίμενε, θες να πεις ότι του είπε ο Μάρτης πάρε μου το ντάδε καλό εξτρέμ και του είπε ο Μαρινάκης όχι? Συμφωνώ, ρε Τιτάκη, αλλά δεν γίνεται να πιστεύεις το Μαρτίνς. Δεν μπορεί να, δηλαδή του λένε... Περίμενε. Έκανα μια ερώτηση. Του είπε του Μαρινάκη πάρε μου αυτό το εξτρέμ, το γαμημένο που είναι παιχταράς και του είπε όχι? Η απάντησή μου είναι ότι δεν ξέρω, διότι δεν ξέρω τι γίνεται με μάνατζερ, δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Δεν το ξέρω. Ο πρώτος λόγος που δεν έρχονται από τον Ιούνιο οι παίκτες είναι ότι ψάχνουν ομάδες στην Ευρώπη. Η τελευταία τους επιλογή είναι η Ελλάδα για να έρθουν οι καλοί παίκτες. Συμφωνούμε σε αυτό. Μπράβο. Μπράβο. Όσον αφορά αυτό που είπα και το ξέρω και θα απαντήσω εγώ, εσύ λες δεν ξέρεις. Δεν έγινε ποτέ να του είπε ο Μάρτης πάρε μου τον Τάκη και να του είπε ο Μαρινάκης όχι. Σε παρακαλώ, αυτό θέλω να το πιστέψεις. Το πιστεύω. Δηλαδή τι να του είπε ο Μαρινάκης, δεν το παίρνω τον καλό παίκτη και θα πάρω τον άπαλο. Okay. Απλά περίμενε τον προπονητή να πει ρε εσύ, πες μου και εσύ κάτι, προπονητής είσαι. Μιλάς, σ' αρέσει ο τάδε παίκτη. Τον Ονιοκούρου που του άρεσε, του τον πήρε. Τον πήρε, και τα λάμε. Τι έβγα. 5 εκατομμύρια χάσαμε. Από την επιλογή του Μάρτης. Άδικο δεν έχεις. Τέλος πάντων, φιλαράκο, εγώ θέλω να σου πω με λίγα λόγια. Έγινε ό,τι έγινε. Συμφωνείς να τα καταστρέψουμε όλα? Σε καμία περίπτωση. Είμαστε καλά. Όχι βέβαια. Μπράβο. Συμφωνείς να είμαστε δίπλα στην ομάδα, στον πρόεδρο, στη διοίκηση, στον προπονητή που θα έρθει και στους παίκτες για να πάρουμε το 48ο. Εξυπακούεται. Εντάξει, αγόρι μου. Να σου πω κάτι άλλο. Ναι, τι άλλο. Η εικόνα στο γήπεδο σ' αρέσει? Ποιον δεν άκουσα? Η εικόνα στο γήπεδο σ' αρέσει? Η εικόνα που? Στο γήπεδο. Ποιο γήπεδο? Στο Καρασκάκης. Ναι, των παιχτών. Όχι των παιχτών, των οπαδών. Η δική μας εικόνα, σου αρέσει? 25.000 ήμασταν προχθές. Ήμασταν μέσα. Ναι, τι να μ' αρέσει. Δηλαδή δεν μ' αρέσει που ήταν 25.000 να πω. Όχι, ήταν 25.000. Άρα λέω, ο παλμός σου άρεσε εσένα, στο γήπεδο? Ναι, μου άρεσε, ναι. Δεν κατάλαβα. Ο παλμός, τι είναι ο παλμός, ρε φίλε? Εξήγησε μου εσύ που... πας και άλλα χρόνια, δεν πας γήπεδο? Ναι, πάω. Πώς ήταν ο παλμός πιο παλιά, για πες. Ρε Σιτάκη, εγώ θυμάμαι παλιότερα. Δεν ξέρω, ήταν τα πράγματα λίγο πιο... Ήμασταν λίγο πιο δεμένοι με την ομάδα. Άκουσε με. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Και σε πολλά χρόνια παλιότερα έχουν αλλάξει πράγματα γενικότερα στη ζωή μας. Δεν τα έχω προλάβει εγώ αυτά. Εγώ σου μιλάω π.χ. από το 2004, 2005... Μπράβο. Από το 2005... 2010... Άκουσε με. Από το 2005 μέχρι τώρα έχει αλλάξει ο παλμός της εξέδρας. Άντε να πω ναι.
Δεν έχουν αλλάξει κι άλλα πράγματα στη ζωή μας. Προς τα κάτω. Ή να είναι ίσια. Ναι. Παντού, φίλε, θέλω να πω με λίγα λόγια. Αλλάζουν στη ζωή μας πολλά πράγματα. Και παρόλα αυτά εγώ είπα 25.000 λαός του Ολυμπιακού μέσα στις διακοπές και πάλι μου είχε η θύρα 7 και το γήπεδο φώναξε. Αλλά κοίτα όμως, δεν έγινε και μια φάση ρε φιλαράκο να σηκωθεί το γήπεδο. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Τότε τι, άρα και γιατί το κατακρίνεις αυτό. Το παίκτη πρέπει να κατακρίνεις πρώτα. Δεν είναι η δουλειά μας να περιμένουμε να γίνουμε 5 φάσεις. Άκουσε με φίλε, δεν είναι η δουλειά μας να είναι 25.000 στον αέρα. Η θύρα 7.000 κόσμος ήταν στον αέρα. Από εκεί και πέρα και ο άλλος οπαδός που πάει με το παιδάκι του, πιο νορμάλ, που είναι πιο μεγάλος, δεν μπορεί τώρα στο δεξιντάρι να θες να κάνει αυτά που κάνει στα 18. Όχι ρε Τσετάκη, αλλά ούτε είναι η λύση το να γκρινιάζεις με στο γήπεδο και να έχεις να μουρμούρα συνέχεια. Άκουσε με φίλε, αλλάξανε τα πράγματα στη ζωή μας και η γκρίνια θα υπάρχει και όλα θα υπάρχουν, αλλά περίμενε. Αυτό που πρέπει να σε ικανοποιεί είναι 25.000 πήγανε. Φυσικά ρε Σιτάκη, εννοείται. Μείνε σε αυτό. Εντάξει. Εντάξει, τακούλη μου. Γεια σου, φιλαράκο. Γεια σου. Γεια σου, φιλαράκο. Γεια. Παιδιά. Κι εγώ κάποτε. Ήμουν σε ένα κάγκελο επάνω. Στην εξέδρα, αν θυμάστε. Από το 99. Μην πω και πιο παλιά. Γιατί πιο παλιά θα μπορούσα να πω από το 91. Στο μπάσκετ, έτσι. Θυμάστε. 15.000 κόσμος. Μετά στο άλλο γήπεδο. Τέλος πάντων. Όπως αλλάζουν κάποια πράγματα στη διάρκεια τόσων ετών, στη ζωή μας αλλάζει και ένας οπαδός. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά προχτές, εκεί που καθόντουσαν, στην τιμημένη θύρα 7, που αυτή η εξέδρα έχει χύσει αίμα για τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό σας έλεγα στην αρχή της κουβέντας, δεν θέλω να βρίζετε τον Ολυμπιακό. Γιατί θέλω να θυμάστε τα παιδιά αυτά που πεθάνανε για τον Ολυμπιακό. Και άμα βρίζει κάποιος τον Ολυμπιακό, για μένα είναι σαν να βρίζει και τα παιδιά που τσάπα και καλά πεθάνανε. Που τσάπα πεθάνανε, φταίγανε και τα μνούπανε αυτοί που φυλάγανε τις πόρτες. Αλλά περιμένετε. Εγώ με τη μάνα μου και εσείς τις γονείς σας έτρωγα πολύ ξύλο. Δεν υπήρχε μέρα που να μην φάω ξύλο. Δεν ήμουν και το καλύτερο παιδί. Όλο διαολιές έκανα. Πάντα όμως τη φιλούσα μετά. Θα μου πεις είναι μάνα. Ναι. Και ο Ολυμπιακός τι είναι. Δεν είναι η οικογένειά μας. Δεν είναι η αγάπη μας. Τι είναι ο Ολυμπιακός. Πέστε μου ρε μάγκες, τι είναι. Μπας και καταλάβω και σηκώθω και φύγω. Όχι από εδώ. Σηκώθω και φύγω και δεν πάω στο γήπεδο. Από ρε παιδί μου, πω τι είναι Ολυμπιακός. Τι είναι Ολυμπιακός. Η ίδια μου ζωή. Και δεν θέλω να το πάρετε κι εσείς όπως εγώ. Γιατί εγώ που ρωτάτε και τι δουλειά κάνω, έχω χάσει απίστευτα πράγματα. Δεν μου το πω Ολυμπιακός, τα και ακολούθα. Η αγάπη μου το είπε. Για τον Ολυμπιακό έχω καταστραφεί, για όσους δεν ξέρετε. Αλλά στα αρχίδια μου. Έχω την υγειά μου και έχω την οικογένειά μου και έχω και τον Ολυμπιακό μου. Τώρα αν δεν έχω τα λεφτά, αντί να έχω 100 ευρώ τώρα επάνω μου να είχα 500, στην μπούτσα μου. Για ό,τι έχω κάνει για την ομάδα. Και τι νομίζετε ότι έχω κάνει. Έχετε πάει στη θάλασσα, κάτι, τα ψηλά, τα χαλικάκια, τα πολύ ψηλά, αυτό έχω κάνει. Το πιο μικρό πετραδάκι. Που αυτό το πετραδάκι έχουν γίνει και έχουν κάνει και άλλοι τέτοια πετραδάκια και έχουν χτίσει μεγάλο τείχος για να μην πυροβολούν τον Ολυμπιακό. Ξέρω τι λέω. Θέλω να με καταλάβετε τι λέω. Και υπάρχουν και τέτοια παιδιά και τώρα. Μέσα από την 7. Έτσι. Μη βρίζετε ένα αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αυτά που λέω, σας τα μεταδίδω καλά, να τα καταλάβετε, αν σας τα έχω μεταδώσει καλά, δεν ξέρω. Δεν είμαι και ο καλύτερος στα λόγια. Αλλά πιστεύω να παίρνετε χαμπάρι κάποια πράγματα. Εμπρός.